Δέκα μέρε απομένουν μέχρι τη 12η Ιανουαρίου, η μέρα διεξαγωγή των αναπληρωματικών εκλογών για τη θέση του Δημάρχου Αγία Νάπα, που έχει κενωθεί μετά το διορισμό του Γιάννη Καρούσου ω Υπουργού Μεταφορών. Χρήστο Ζανέτο και Εμιλία Ευαγγέλου Ξιδιά διασταύρωσαν σήμερα δημόσια ταξίφη του στο στούτιο του Αντένα και στην πρώτη εκπομπή μέρα μεσημέρι για το 2020. Στο επίκεντρο και η μεταρρύθμιση τη τοπική αυτοδιοίκηση, όπου φάνηκε ότι συμφωνούν τελικά πω η συνένωση των Δήμων, όπω προτείνεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, δεν συμφέρει την Αγία Νάπα. Δημιουργεί ένα σχήμα το οποίο θα έχει περίπου γύρω στα 50 εκατομμύρια προπολογισμό, θα συνεισφέρει περίπου 40% η Αγία Νάπα και θα έχει, θα έχει αντιπροσώπευση τη τάξη του 15%. Ο Δήμο τη Αγία Νάπα από το 1994 που έχει γίνει Δήμο μέχρι σήμερα είναι ένα βιώσιμο Δήμο, είναι ο έκτο. Πιο δυνατό οικονομικό Δήμο τη Κύπρου. Και διερωτούμαστε γιατί να περιπλέξουμε αυτόν τον βιώσιμο και οικονομικά ανεξάρτητο Δήμο σε μία περιπετεια. Στην αναπληρωματική εκλογή για ανάδειξη νέου Δημάρχου Αγία Νάπα στι 12 Ιανουαρίου, δικαίωμα ψήφου έχουν 3.334 εκλογή, εκ των οποίων 2.687 Κύπροι και 647 κοινοτικοί, οι οποίοι θα κατανεμηθούν σε τέσσερα εκλογικά κέντρα. Οι κάλπε θα ανοίξουν στι 7 το πρωί και θα κλείσουν στι 6 το απόγευμα, με διάλειμμα μία ώρα από τι 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι.